Λόγω τα ίδια κόμματα, αν το ένα κομμάτιο και έχει στενή σχέση. Θα πώς μπορεί να μετατραπεί αυτή η υπόθεση εκτός από αυτές τις δράσεις. Ένα εκτροπείο κομμάτι. Ένα εκτροπείο κομμάτι. Τώρα που είστε αυτοδιοικητικός και αυτοδιοικητικός σε ένα μεγάλο δήμο, τι έχετε σκοπό να προτείνετε, προκειμένου να πάρει πλέον να περνάνε την κρίση τη μεγάλη, τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και είναι πολλές και στηρόδο που κλείσανε, και εγώ επίσης, και δεν ξέρω αν είχατε κάποιες συναντήσεις με αυτούς τους συντοπίτες μας, που δεν έχουν πλέον μέλλον από ό,τι πλάσουν, δεν έχουν δουλειά. Και ένα δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την αναμοδιωτή των βασικών, το έχει να κάνει με την αντιοδότηση βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εμείς βεβαίως μας αφορά το σχέδιο των βιοτεχνικών. Και έχει και το εκμεριτήριο, τα εκμεριτήρια θα έχουν ρόλο εδώ, νομίζω εμπλέκονται στην κοινωνία των βιοτεχνικών και τη άδεια. Δεν ξέρω πώς κρίνεται αυτό το νομοσχέδιο. Θα με αφορείτε το σχέδιο από αυτού του ποιότητε. Και επειδή και πριν ότι τα μάτια μου θα πιάσουν μόνο τις πόρτες, τις χαραμάτες
σχέση άμεσα. Άμεσα πρέπει να το αναλύσω. Εάν το άρθρο 10 του νόμου 3375, βάσει του οποίου πρέπει σήμερα να γίνεται η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των μεγάλων καταστημάτων, χρήση αλλαγής, αυτή πρέπει να έχει γίνει χθες. Έπρεπε να έχει γίνει χθες η αλλαγή. Και αύριο να κατατεθεί, ίσως για κάποιες πόλεις της Ελλάδος, να είναι αργά. Όμως δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, το πρώτο είναι ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος ήταν μέχρι χθες πρόεδρος. Εάν το κατονομάσεις, αν το πεις με το όνομά του, τότε αμέσως σου βάζω την ταμπέλα του αντικειμενικού. Δηλαδή, εσείς έχετε μια καλή σχέση όπως μπορεί να πει και εσείς με κάποιο λόγο να ζητήσετε από εσείς. Είναι πάρα πολύ καλή σχέση. Τι σημαίνει, τη φωνή μου είναι ελεγχόμενη. Αυτό που λέω είναι αδικό, είναι λάθος. Ποιο να δικό. Ποιο να δικό. Ποιο προστατεύω να το πει. Προστατεύω ότι δεν προστατεύω το παιδικό. Αδικό τον υπουργό, του ζητώ να λειτουργήσει το καναλιαστικά. Το κόμμα είναι το ίδιο για το δικό του όφελο. Εάν προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λέγεται ότι είναι η ραχοκοκαλιά, το 99%, 98% πόσο είναι των ελληνικών επιχειρήσεων, που δίνουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολιτικό όφελος. Ποιος θα το καρποθεί το πολιτικό όφελος. Ο ίδιος θα το καρποθεί. Και δεν το κάνει. Το κάνει αυτό το πρωί. Αύριο το πρωί καταπίθενται άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια για απίθανα πράγματα. Είτε γίνονται στο ποδάρι αυτές οι τροπολογίες, είτε γίνονται στο διάδρομο την ώρα που το νομοσχέδιο πηγαίνει από την κοινοβουλευτική γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας να κατατεθεί μέσα στην Ολομέλεια. Γιατί δεν γίνεται και μια τέτοια τροπολογία, έστω και στο ποδάρι, έστω και στον διάδρομο, να θεραπευτεί το όποιο πρόβλημα ενδεχομένως υπάρχει στον 3377, στο άρθρο 10 του νόμου 3377 του 2005 και να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα δίθεν παράθυρα που υπάρχουν στη διαδικασία αδειοδότησης. Όταν τα λες αυτά τα πράγματα με το όνομά τους, κάνεις αντιπολίτευση. Όταν είσαι χειροκροτητής, είσαι άχρηστος. Γιατί μπορείς να εκπροσωπείς σήμερα τους υποπτώχευση μικρομεσαίους και να είσαι χειροκροτητής ή αφισοπολίτης. Ξεκάθαρα πράγματα. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο χείλος του κρέμου. Όσοι υπηρετούν τα κοινά, από όποια θέση την υπηρετούν, πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Πώς στέκονται απέναντι στα ζητήματα που έχουν μπροστά τους. Σε ό,τι με αφορά, εγώ την απόφαση μου την έχω πάρει. Και γενναία και αποφασιστικά, για μένα. Κατέληκα και από τη θέση στην οποία καθόμουν για να μπορώ πλέον να μιλώ όπως πρέπει να μιλώ. Και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Και αδιαφορώ για το τι ταμπέλα μπορεί ο καθένας με τους δικούς τους σκοπούς να αποφάσει. Όπως μιλάω, μιλούσα, να συνεχίσω να μιλάω πάντα με επιχειρήματα, δεχόμενος την οποιαδήποτε απέναντι θέση. Όχι συμφωνώντας, δεχόμενος. Και πρόθυμος να συζητήσω πάντα. Γιατί ο 3377 δεν αλλάζει σήμερα με τρόπο να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μήπως είναι στις επιταγές αυτών που επέβαλαν το μνημόνιο στη χώρα η πλήρης απελευθέρωση εγκατάστασης μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης πολυεθνικών. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είναι. Ναι, είναι. Όπως προβάλλεται ότι είναι μέσα στις επιταγές και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Φτάσαμε να συζητάμε για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και αν κανείς μπει στην ουσία θα δει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα κλειστά επαγγελμάτα. Αλλά ανοίξουμε ποια επαγγελμάτα του φαρμακοποιού. Γιατί στην Ευρώπη είναι ανοιχτό. Σε ποια χώρα είναι ανοιχτό είναι αυτά. Καμία χώρα δεν είναι. Γιατί δεν είναι τα στατιστικά στοιχεία. Ένα φαρμακείο κάθε 5 έως 10.000 κατοίκους είναι στην Ευρώπη, ένα κάθε 600 είναι στην Ελλάδα. Τι να ανοίξεις. Θα το κάνεις τι, ένα κάθε 50. Δεν θα κάνεις κάτι πολύ κατοικία φαρμακείο. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα.
θα δείξει ποιο, το επάγγελμα ποιο. Των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως. 120.000 είναι στην Ελλάδα για αυτούς. Τουλάχιστον. Τι θα είναι το 1% του πληθυσμού, πώς θα το κάνει. 5, 10. Έτσι σοβαρά τα πείτε. Πείτε μου, κυρία, τι δεν σας απήντησε. Σε ποιο ρόλο. Βάλτε λιγότερα, βάλτε λιγότερα.